Κύριο Μιχάλη Κρυθαρίδη, υποψήφιο βουλευτή του Μέρα 25 στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και θυμάμαι καλά ότι ήσασταν και εκπρόσωπος του κόμματος. Μέχρι την υποψήφια. Την προηγούμενη περίοδο. Φράση, κύριε Κρυθαρίδη, για να πάμε. Κοιτάξτε, και για μας ούτως ή άλλως δεν είναι μόνο το ζήτημα το συγκεκριμένο το οποίο έθεσε ο κύριος Κατρούγκαλος, είναι το ζήτημα του ίδιου του νόμου Κατρούγκαλου που δήθεν θα καταργούσε η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Όχι απλώς θα τον κατήργησε, συνέχισε ακριβώς τις ίδιες μνημονιακές πολιτικές και για τη δημόσια ασφάλιση, όπως βεβαίως και συνολικά για την δημόσια οικονομία, με δεδομένες τις δεσμεύσεις που προείπε και ο κύριος Σταϊκούρας για το δημοσιονομικό χώρο και όλα τα σχετικά τα οποία ακούμε. Κοιτάξτε, για μας αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα με προσοχή έτσι διαβάσαμε και την επιστολή του κυρίου Παπαδόπουλου, αλλά και τα όσα ο κύριος Τουνάρας δεν είναι η πρώτη φορά που τα θέτει, αν και ξέρετε ότι οι σχέσεις και η άποψή μας για τον κύριο Τουνάρα είναι συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ακριβώς η αποδόμηση αυτού του μνημονιακού για μας σε μεγάλο βαθμό λαϊκισμού. Του λαϊκισμού, του success story της οικονομίας, το πάνω στο οποίο ουσιαστικά επένδυσε και έχτισε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και το οποίο ωστόσο αποδέχονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όλα τα μνημονιακά κόμματα. Το ίδιο στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Το αποδέχονται όμως από ό,τι φαίνεται και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν, καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μια πολιτική απόφαση, μια πολιτική επιλογή. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει την πολιτική επιλογή να θεωρεί το δημόσιο χρέος το ελληνικό βιώσιμο την ώρα που είναι στα 400 δισεκατομμύρια, ενώ όταν μπήκαμε, ξέρετε πολύ καλά, στη μνημονιακή διαδικασία ήταν πολύ λιγότερο. Άρα αυτό είναι μια πολιτική επιλογή την οποία έκανε αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν ξέρουμε την επόμενη. Κρίνεται από αρκετές παραμέτρους, ναι. Όχι μόνο από το ύψος του. Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό κρίνεται και από τη δυνατότητα εξυπηρέτησής του και από το λόγο. Αλλά και ο λόγος ακόμα χρέους ΑΕΠ αυτή τη στιγμή, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει μεταβληθεί λόγω καθαρά του πληθωρισμού. Έτσι, δηλαδή, αυτή η άνοδος, εν πάση περιπτώσει, του παρανομαστή έχει να κάνει με αυτό το οποίο οφείλεται στο ξεζούμισμα κυριολεκτικά εκεί έξω των ανθρώπων, έτσι, των μικρομεσαίων και όχι μόνο. Ξέρετε, γιατί γίνεται πάρα πολύ συζήτηση σε όλες αυτές τις εκλογές για άλλη μια φορά για τους μικρομεσαίους, αλλά υπάρχουν οι φτωχότεροι. Υπάρχει εργατική τάξη, υπάρχει νεολαία, υπάρχουν οι άνεργοι, όλοι αυτοί οι οποίοι βιώνουν ακόμα μεγαλύτερες τις συνέπειες από αυτές τις πολιτικές. Και για μας ακριβώς, αν αυτές οι πολιτικές δεν ανατραπούν συνολικά ως ένα πλαίσιο, δεν μπορούμε πραγματικά να δούμε μια οικονομική προοπτική για την επόμενη κύριε μέρα. Κύριε Τσακαλώ, κύριε Κρυθαρίδη. Κοιτάξτε, ακούσαμε πριν έτσι να γίνεται μια συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους, για τη δίθεν, εν πάση περιπτώσει, ελάφρυνση, για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Αυτό το οποίο όμως δεν λέγεται από αυτούς οι οποίοι συμφωνούν ακριβώς ότι έχουμε βγει από τη μνημονιακή διαδικασία, είναι πως όλα αυτά έχουν γίνει, ξέρετε, με συγκεκριμένους όρους. Και οι όροι αυτοί είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060, τα οποία υποτίθεται πως η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα επαναδιαπραγματευόταν. Έτσι, μία από τις βασικές δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη, αν θυμάστε το 19, μιας και αυτές τις μέρες καθημερινά μας λέει πόσο τήρησε τις δεσμεύσεις του, ήταν το ζήτημα της επαναδιαπραγματεύσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πού πήγε αυτή η δέσμευση, προφανώς την ξέχασε και δεν την επαναφέρει καν, διότι καμία τέτοια συζήτηση δεν γίνεται. Την ώρα που τα δημοσιονομικά στην Ευρώπη παραμένουν σε τραγική κατάσταση όσον αφορά τους όρους που συνεχίζουν να επιβάλλουν παρά και την πανδημική και την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, και την ώρα που ακούμε μια συζήτηση για επενδύσεις, για ανάπτυξη, για όλα αυτά τα οποία πραγματικά. Και εγώ θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν αφορούν κανέναν. Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται η κυβέρνηση αφορά ακριβώς και γι' αυτό δεν αποδίδει κιόλας ούτε σε θέσεις εργασίας, ούτε πραγματικά στην ελληνική οικονομία. Αφορά συγκεκριμένα αρπακτικά τα οποία έρχονται στη χώρα μας, είτε για να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια, είτε για τις περιβόητες ιδιωτικοποιήσεις και αυτές με τους γνωστούς αποικιακούς όρους, τις οποίες βιώνουμε ακριβώς στο πετσί μας με την τραγική κατάληξη πολύ πρόσφατα και με το έγκλημα στα Τέμπη. Και βεβαίως με όλη αυτή τη λογική και πρακτική. Η οποία καμία προοπτική δεν δίνει στον τόπο, αντιθέτως συνεχίζει αυτή την ερημοποίηση την οποία έτσι εμείς καταγγέλουμε και ονομάζουμε και θεωρούμε πως με αυτή την ερημοποίηση πρέπει να υπάρξει ακριβώς η ρήξη την οποία εμείς προτάσουμε. Και βέβαια, μιας και συζητήσαμε και για την ακρίβεια, και είπε ο κ. Σταϊκούρας ότι παρά τους δείκτες, παρά τα όσα εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει μειωθεί ο πληθωρισμός, ότι το πρόβλημα παραμένει. Αν λοιπόν το πρόβλημα παραμένει, σημαίνει τι, πως η κυβέρνηση, παρά τα όσα λέει πως έχει κάνει, δεν έχει αποδώσει. Ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα στο debate, τι μας είπε, ότι αν, ή σε κάποια συνέντευξή του, δεν θυμάμαι ακριβώς, αν επανεκλεγεί, θα συνεχίσει τον ίδιο δρόμο. Στον δρόμο του Market Pass, στον δρόμο των vouchers, στον δρόμο του καλαθιού, του νοικοκυριού.
Δεν μας είπε για τη μείωση του ΦΠΑ, Φερρυπίν, δεν μας είπε για μια σειρά από τέτοια μέτρα. Γιατί λοιπόν επιμένει η κυβέρνηση, ενώ το πρόβλημα παραμένει και γνωρίζει πολύ καλά, πως πλήττεν ισομερός και βάναυσα και κυρίως τους φτωχότερους, ακριβώς επειδή και ο πληθωρισμός είναι ταξικός και ακριβώς επειδή και οι έμεσοι φόροι, αυτούς τους οποίους ληστεύουν πρώτιστα και κύρια, δεν είναι βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης και η ολιγαρχική παρέα του, είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι ακριβώς θα κληθούν να πληρώσουν και τη νέα υπερχρέωση του κύριου Μητσοτάκη. Διότι επίσης για αυτά τα οποία έλεγε πριν ο κύριος Σταϊκούρας για τα δημοσιονομικά και την πειθαρχία την οποία επέδειξαν, τα τελευταία 4 χρόνια το δημόσιο χρέος επί διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη αυξηθεί κατά 50 δισεκατομμύρια. Κάτι το οποίο ξέρετε πολύ καλά φορτώνεται στις επόμενες γενιές, φορτώνεται στο μέλλον αυτής της χώρας και αυτά μάλιστα τα φορτώθηκε όχι για να στηρίξει έτσι τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανέργους, τους φτωχότερους, αλλά για να στηρίξει τους συγκεκριμένους τους οποίους επιδοτούσε είτε μέσα από το χρηματιστήριο της ενέργειας, είτε μέσα από τον Ηρακλείο που δεσμεύτηκε σε 23 δισεκατομμύρια εγγύησεις, είτε μέσα από όλους αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι συνεχίζουν να ελεηλατούν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Κύριε Κρυθαρίδη. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω εν συντομία για αυτό το οποίο είπε ο κ. Σταϊκούρας για την στέγη για τους νέους, ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουν μπει είναι αδιανόητες. Κανένας συνομήλικός μου δεν έχει το 10% στην άκρη του ποσού του δανείου για να μπορέσει να πάρει το σχετικό δάνειο, ακόμα και αν πούμε ότι αυτή είναι μια αποδεκτή πολιτική. Επίσης, οι τράπεζες ξέρετε ότι δανείζουν στο ύψος της αντικειμενικής αξίας του σπιτιού, όταν αυτή τη στιγμή οι εμπορικές ξέρετε ότι έχουν εκτιναχθεί. Άρα, τι θα πρέπει, δηλαδή, μαύρα να πληρώσουν το υπόλοιπο ποσό οι νέες και οι νέοι. Άρα, είναι κάτι το οποίο και θα δείτε και από τα επίσημα στοιχεία, αν θέλετε, και του Υπουργείου σας, ότι δεν έχει. Όχι του Υπουργείου του δικού σας. Ότι διπλάσια ζήτηση. Ναι, και ποιοι είναι οι αριθμοί πραγματικοί. Τα 30.000 μέχρι τώρα. Ποιες είναι οι 30.000. Με τον προϋπολογισμό. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Άρα, καταρχήν έτσι αυτό για το ζήτημα της στέγης. Επίσης, επειδή είπε ο κύριος Τσακαλώτος για την ελπίδα έτσι, πριν, την ελπίδα κύριε Τσακαλώτο, εσείς τη βαφτίσετε αυταπάτη μετά τη συνθηκολόγηση του 2015 και μετά με την συνολική μεταστροφή την οποία βλέπουμε. Άρα, 4 χρόνια ακόμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς το φέρατε τον Μητσοτάκη, κύριε Τσακαλώτο. Εσείς το φέρατε με τον Μητσοτάκη. Τώρα ο λαός τι θέλει. Από εκεί και έπειτα, θα σας πω. Από εκεί και έπειτα, επειδή είπε και κάτι ακόμα και ο κ. Κανδελίνης για να εκδιήγει το δημοψήφισμα του 2015 ήταν ιστορικό, ήταν γενναίο, ήταν μια απόφαση του ελληνικού λαού ακριβώς για τη ρήξη με όλες αυτές τις πολιτικές και εμείς σε αυτό τον καλούμε και σήμερα. Και επειδή η συζήτησή μας ήταν και για τις οικονομικές πολιτικές και για το κόστος, θα σας πω ότι μερικά μόνο σημεία από αυτά τα οποία προτείνουμε, η κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας την οποία προτείνουμε έχει 0 δημοσιονομικό κόστος, η κατάργηση του Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια την οποία προτείνουμε έχει 0 δημοσιονομικό κόστος, η κατάργηση των εξορίξεων τις οποίες ομνιούν τα δύο και τα τρία μάλλον μεγάλα μνημονιακά κόμματα έχει 0 δημοσιονομικό κόστος, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας έχει 0 δημοσιονομικό κόστος, η κατάργηση του ΑΕΠΕΔ υπερταμείου. Όπως είπατε, μια ανακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι υπέρ της συνέχισης των εξορίξεων. Δεν είναι τη συνέχιση, αλλά τις είχε υπογράψει. Έτσι. Ναι, πράγματι, όντως. Ναι, με συγχωρείτε. Να αποδίδουμε τα ίσα στον ύψο. Διαβάζω τα προγράμματα των κομμάτων. Αλλά είναι οι συμβάσεις που έφερε ο κ. Μητσοτάκης τώρα. Αν παίρνουμε εισαγόμενο ρεύμα από εξορίξεις, σας καλύπτει, γιατί το μισό. Οι εισαγωγές του ρεύματος είναι από εξορίξεις, είναι από λιγνητικά της Βουλγαρίας και από φυσικό αέριο της Ιταλίας. Σας λέει από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Θα σταματήσετε παντού τις εξορίξεις. Σας λέει από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Όπως, όπως και θα έπρεπε να είναι συνολικά και όλος ο πλανήτης Γη, όχι μόνο. Καλά, δεν λέμε τι σκέφτεστε, λέμε τι συμβαίνει τώρα. Βεβαίως. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να σταματήσετε τις εξορίξεις και παγκόσμια, όχι μόνο στον χρόνο. Εμείς μιλάμε για τη χώρα μας. Ολοκληρώστε, κύριε Κρυθαρίδη. Ναι, αλλά δεν θα σώσετε τον πλανήτη. Θα έπρεπε να μην συντάσσεστε με αυτές τις διαδικασίες, διότι δεν είναι μόνο εκμετάλλευση του πλανήτη. Όχι, εμείς λέμε να εκμεταλλευτούμε τον πλανήτη. Παρακαλώ. Τι εγχώριε λίγε ενέργειε να διακόψετε είναι ότι τελείωσε ο χρόνο. Εμεί είμαστε απέναντι και στην εκμετάλλευση των εργαζομένων και του πλανήτη, κύριε Παπαδόπουλε. Και μία σύντομη φράση και ολοκληρώνει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι τόσο σχετική με αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά έχει νομίζω μια αξία. Είστε και Ολυμπιακός. Είναι καλώς εδόθη, αν θέλετε, το δικαίωμα στους φιλάθλους. Έχει γίνει γνωστό, είμαι Ολυμπιακός. Φαίνεται και από τη γραβάτα σας. Καλώς εδόθη το δικαίωμα έτσι, και η δυνατότητα στους φιλάθλους που θα βρεθούν στη Λιθουανία να ψηφίσουν από εκεί για στην κάλπη της Κυριακής. Όμως είναι αδιανόητο και απαράδεκτο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πολλές και πολλοί συνομήλικοί μου που δουλεύουν τη σεζόν στον τουρισμό δεν μπορούν στον τόπο εργασίας τους να ψηφίσουν όταν ήταν τόσο εύκολο δεν να γίνει. Δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια από τον εργοδότη. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε ποιες είναι οι καταστάσεις στην τουριστική σεζόν και μάλιστα δεν είναι μόνο το ζήτημα της άδειας, είναι και το κόστος. Δεν παίρνουν ρεπό, κύριε Χατζηνικολάου. Ρεπό, πόσο στιγμή, μάλλον άδεια να ψηφίσουν. Από τη στιγμή που ήταν τόσο εύκολο να γίνει για κάτι τέτοιο, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν μπορέσαμε να άρουμε αυτή την αδικία.